Αγαπημένοι μου φίλοι, σας χαιρετώ και πάλι, παρότι δεν είναι έτσι όπως εμείς έχουμε συνηθίσει το διαζώσεις, αλλά και αυτή η συνάντηση είναι πολύ σημαντική, όπως κάθε φορά μαζί σας είναι το μοίρασμα ιδιαίτερο και με πολύ χαρά και αγάπη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον αρχαίγονο τόπο της Δωδόνης. Είναι μια αρχαία γη, η γη των Σελών, ο τόπος των ήχων και των χρησμών. Πρόκειται για μια θεματική, μια ενότητα, η οποία έχει πολλά να μας δώσει, πολλά να μας πει, να ξετυλίξει το παρελθόν, ένα παρελθόν βαθαίωνο, και μαζί με αυτό να προσπαθήσουμε κι εμείς να νιώσουμε αυτόν τον χτύπο της γης, της αρχαίας γης των Σελών. Αυτό εδώ το σύμβολο, ένα εύρημα πραγματικά σύμβολο, που προσπαθεί να μιλήσει με το δικό του τρόπο για την ένωση, για την ενοποίηση πολλών πραγμάτων, ιδεών και συνθήκων που όλες μαζί συναντήθηκαν σε τούτο τον τόπο και προσπάθησαν να ενώσουν τους ανθρώπους που προέκυψαν μετά από μια μεγάλη ταλαιπωρία που συνέβη εκείνα τα παλιά χρόνια σε τούτο τον τόπο και ήταν ένας μεγάλος κατακλυσμός. Αρχαίγονης μνήμης νήματα, λοιπόν, υφαίνουν το μυστικό πέπλο της Δωδονέας γης. Ήταν για πολλούς αιώνες ένας έρημος ιερός τόπος, μετά από τις μέρες της ακμής του και της λάμψης του. Ένας τόπος που, όπως φαίνεται στην εικόνα, δεν παρέπεμπε στο ότι κάτω από τα χώματα ετούτα υπήρχαν αυτοί οι θησαυροί. Η εικόνα είναι παρμένη από παλιά βιβλιογραφία, γι' αυτό και είναι τόσο έτσι σαν ονειρική. Εδώ λοιπόν, στις εσχατιές της αρχαιότατης κοιλάδος Σελοπίας, στη βορειοδυτική γωνιά της Ελλάδος, στα ριζά του Τόμαρου, του άγριου Βουνίσιο Αφέντη, σε θέση τραχιά και δασόδη, στις γυρεάς βελανιδιάς στον αρχαίο τόπο, κάτω από τον ίσκιο της οροσυράς Ολίτσικας, απλώνεται η δυσχήμερη, όπως τη λέει ο Όμηρος Δωδόνη, η πελασγική. «Γαία μέλαινα, εν υψικόμιση όρεση, η σεβάσμια Δωδόνη, κάτω από τις δριός τον ίσκιο, εκράτησε για αιώνες λατρευτικό ιερό οικία του Διός, μέγα μαντίο, με ιερό περίβολο και βωμό πυρόεντα. Σε τούτον τον τόπο, το σκοτεινό, τον άγριο, το δυσχήμερο, μέσα στου χρόνου καιρού το κύλισμα, οι θεοί ανασένουν και ζουν άγρυπνοι φρουροί των ιερών τους, μιλούν με την ένθεη φύση και αποκαλύπτουν την ύπαρξή τους μέσα από τις ανάσες των δέντρων και τους ήχους της σιωπής, μιας ιερής σιωπής, λαλαίουσας ωστόσο. Ο θερμός και διάπειρος φιλέλληνας λόρδος Βύρων ανακράζει με πάθος. «Ω Δωδόνη, Δωδόνη, πού κρύβονται το πανάρχαιό σου άλσος, η πηγή με το προφητικό νερό, το ιερό σου μαντίο, ποια κοιλάδα αντιχούσε τους χρησμούς του Δία, ποια σπαράγματα απέμειναν από το ναό του Άρχοντα των Κεραυνών. Όλα, όλα τα σκεπάζει πια ο πέπλος της λησμονιάς». Ο ποιητής, που περιηγείται την Ήπειρο, μένει εκστατικός από τη γοητεία του τοπίου. Φυσιολάτρης, με δωρημένη την ικανότητα επαφής με το επέκεινα, εγκομιάζει τη γαία μητέρα ως την ευγενέστερη των πάντων τροφό. Κάτι το οποίο μόνο οι Δωδονέες Πελιάδες Ιέριες είχαν πετύχει στην αρχαιότητα. Αν κοιτάξουμε στο χάρτη, εστιάζουμε σε αυτό που είναι μέσα στον κόκκινο κύκλο
Εδώ είναι το μεγάλο αυτό ιερό του Δωδωναίου τόπου. Λίγο απομακρυσμένο από τα υπόλοιπα, τα πιο κοντινά αν θέλετε και προσβάσιμα, αλλά ωστόσο πολύ σεβαστό και πάντα εκτιμόμενο από όλους τους Έλληνες. Πιο κοντά στο χάρτη βλέπουμε την Ήπειρο γη, με τις διάφορες τοποθεσίες της, όπου έχει από πολύ παλιά χαραχθεί η μνήμη της πρόσβασης σε τούτο τον δύσκολο τόπο των ανθρώπων, γιατί είχε να τους δώσει πολλά. Η Δωδόνη σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι βρίσκεται σε αυτό το σημείο εδώ και είναι κοντά με την αρχαία Πασαρώνα, που κάποτε στις αρχές θεωρήθηκε ότι ήταν σε αυτό τον τόπο το Δωδωναίο ιερό. Αλλά τελικά οι ανασκαφές απέδειξαν ότι δεν ίσχυε αυτή η παραδοχή. Το Δωδωναίο μαντίο γεωδετικά βρίσκεται ευθυγραμμισμένο με το μαντίο των Δελφών, την Ακρόπολη των Αθηνών και τη Δήλο. Αν τραβήξει κανείς μια νοερή ευθεία, θα δει ότι υπάρχει επάνω στην ίδια αυτή ευθεία και υπάρχουν και τα τρία αυτά ιερά, γιατί όπως μας λέει ο Ήρων, ο Αλεξανδρεύς, μαθαίνουμε από αυτόν ότι η γεωδεσία ποιείται τας διαιρέσεις, ου μόνο εις ισότητας, αλλά και καταλόγους και αναλογίας. Άλλωστε, όλα τα ιερά, όλα τα λατρευτικά ιερά της ελληνικής γεωραχιάς είναι βαλμένα, όχι τυχαία, επάνω σε ειδικά σημεία που μάλλον πρέπει να συνδέονται με εκείνη τη μεγάλη ενότητα και θεωρία της ενεργειακής δύναμης. Τρεις βασικές φυλές λοιπόν κατοίκησαν την περιοχή της Ηπείρου και ήταν αυτοί οι Χάονες στα βόρειο-δυτικά, η Μολωσή στο κέντρο και η Θεσπρωτή στο νότο. Οι Θεσπρωτοί εγκαταστάθηκαν στην περιοχή κατά τη δεύτερη εποχή του Χαλκού, τη Μεσοελλαδική όπως ονομάζεται, γύρω στο 1900 μέχρι το 1550. Κλάδος του φύλου των Θεσπρωτών ήταν οι Σελοί ή αλλιώς Ελοί ή Έλοπες, που έζησαν έναν κατακλυσμό, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, μεταξύ Δωδόνης και Αχελώου, και ζούσαν εκεί με τους Γρεκούς, τους μετέπειτα ονομαζόμενους Έλληνες. Οι Έλοπες, οι Ελοί ή Σελοί, κατοικούσαν στην πεδιάδα των Ιωαννίνων και της Δωδόνης, που τότε ονομαζόταν Ελοπία. Ο κατακλυσμός περί των ελληνικών εγένετων μάλιστα τόπων και τούτου περί την Ελλάδα την αρχαίαν, αύτη δε στην υπερ Ιδωδόνην και των Αχελώων, ούτως γάρ πολλαχού το ρεύμα μεταβεύηκεν, όκουν γάρ οι Σελοί εντάφθα και οι καλούμενοι τότε μεν Γρεκοί, νυν δε Έλληνες, μας λέει ο Αριστοτέλης στα μετεωρολογικά του. Ο Ισίωδος, από την άλλη πλευρά, στο έργο του «Ιΐε», καταλόγους «Οι γυναικών», λέει «Υπάρχει κάπου μια χώρα που τη λένε Ελοπία, πολύπλουτη και πολυλιβαδούσα, και εκεί κατοικούν άνθρωποι πολλοί, γενιές θνητών ανθρώπων που έχουν πλήθος κοπάδια. Εκεί στην άκρη της είναι κτισμένη μια Δωδόνη που την αγάπησε ο Δίας και όρισε να είναι μαντίο του τιμημένο μέσα στους ανθρώπους. Και κατοικούσε ο Θεός μέσα στην κουφάλα μιας βελανιδιάς, από όπου οι άνθρωποι της γης παίρνουν όλα τα μαντεύματα, όσοι έρθουνε και τον αθάνατο Θεό ρωτήσουνε φέρνοντας δώρα». Μετά το μεγάλο κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, που μετά από τις νέες επανατοποθετήσεις χρονολογικά τοποθετείται γύρω στις το 9560, στο 9000 τέλος πάντων π.Χ., στη Δωδόνη κατέφυγαν ο Δευκαλίων και η Πύρα. Ο Δευκαλίων έγινε ο πρώτος οικιστής της Δωδόνης και έλαβε το χρησμό να συναθρήσει τους επιζώντες και να κατοικήσει τον τόπο αυτόν. Το ζευγάρι λοιπόν Δευκαλίων και Πύρα, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, θα επαναλειτουργήσουν το μαντίο του Διός στη Δωδόνη. Το λέμε επαναλειτουργήσουν γιατί και πριν τον κατακλυσμό το μαντίο ήταν ήδη εκεί. Για το όνομα Δωδόνη η πιθανότερη άποψη είναι ότι προέρχεται από το ρήμα δίδομη, δηλαδή δότρα, παραγωγό, γιατί η μητέρα γη έδινε απλόχερα τους καρπούς της ή από τη
τους καρπούς της, τους ανθρώπους. Άλλη εκδοχή είναι ότι έρχεται το όνομα από τη Δωδόνη, μια νύμφη του ωκεανού. Άλλη εκδοχή είναι ότι έρχεται από τον ποταμό Δόδωνα της Υπήρου, ο οποίος οφείλει το όνομά του στον Δόδωνα, γιο του Δία και της Ευρώπης, ή από τη λέξη Δωδό, που στην υπηρωτική περιοχή σήμαινε μπουμπουνιτό. Και ήταν πολλά αυτά, πολύ συχνά. Φαινόταν στον ουρανό αυτή η αστραπή του Διός Αφέντη. Η Πανάρχια Δωδόνη λοιπόν υπήρξε το κατεξοχήν πνευματικό κέντρο του απανταχού ελληνισμού της αρχαιότητας, αλλά ήταν μαζί και το πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο των πελασγών της προϊστορικής εποχής και σύμφωνα με τον Αριστοτέλη υπήρξε η κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού. Το Ιερό Μαντίο είναι το αρχαιότερο και το πλέον αγαπημένο στους θεούς, αφού ο ίδιος ο Δίας το όρισε δικό του, σεβαστό και πανέντιμο στους ανθρώπους. Το Μαντίο της Δωδόνης αναφέρεται για πρώτη φορά στα έπι του Ομήρου δύο φορές. Πρώτον στην Ιλιάδα, στη δεύτερη ραψοδία, όταν ο Αχιλλέας απευθύνεται στον Δωδονέο Δία υπέρ του φίλου του Πατρόκλου, και θα δούμε τι λέει, και όταν ο Οδυσσέας επισκέπτεται το Μαντίο για να ζητήσει χρήσιμο για το πότε και πώς θα φτάσει στην Ιθάκη. Το ένα απόσπασμα λοιπόν της Ιλιάδος είναι αυτά τα λόγια του Αχιλλέα. «Ζεφ, Άννα, Δωδονέε, πελασγικέ, τυλώθη νέων, Δωδόνης μεδέων δυσχυμέρου, αμφίδε σελή, σι νέου, σι υποφύτε, ανυπό, ανυπτόποδες χαμεεύνε». Περίεργα επίθετα για τους ιερείς του Μαντίου. Είναι στη μετάφραση «Ζεφ βασιλεύ ουράνιε πελασγικέ, τυλώθη μακριά ευρισκόμενος κατοικώντας στις δυσχήμερης της πολύ χειμωνιάτικης περιοχής της Δωδόνης, εγκαταστημένος, δίπλα γύρω ήταν σε σένα η σελή κάτοικη, προφήτε δηλαδή, ανυπτόποδες που δεν έπλεναν ποτέ τα πόδια τους και ήταν ακουμπισμένοι πάντα κάτω στη γη. Χαμεεύνε είναι αυτοί που ήταν, κοιμούνταν κατά βάση πάνω στη γη για να έχουν ίσως και την βοήθεια της ενέργειάς της. Στο άλλο απόσπασμα από την Οδύσσια λέει «Τον δε εσδοδόνιν φάτο βήμενε, όφρα θεείο εκδριός υψικόμιο, διός βουλήν επακούσε, όπως νοστήσει Ιθάκης εσπίωνα δήμων». Εδώ λέει ότι τον Οδυσσέα δηλαδή, λένε ότι στη Δωδόνη ήρθε όφρα θεείο εκδριός υψικόμιο, διός βουλήν επακούσε, για να ακούσει από τη δρή, την ψηλή, τη μεγάλη γυραιά δρή της Δωδόνης, τη Βελανιδιά, την βουλή του Διός, δηλαδή πώς θα επιστρέψει στην Ιθάκη και σε ποια περιοχή. Προσεγγίζοντας την αρχαία ελοπία λοιπόν, τη Δωδονέα γη, τη γη των αρχαίων χρησμών, μια εικόνα του τοπίου, ίσως να μπορεί να μας δώσει λιγάκι από την ομορφιά του τόπου, ας αφουγκραστούμε την αρχαία μνήμη που μιλάει για τους σεβάσμιους δρυίδες της Δωδόνης. Δρυίδες από το Δρύς, τη Βελανιδιά, το δέντρο, το τοπόσιμο αυτής της περιοχής. Αυτοί λοιπόν οι δρυίδες θα γίνουν οδηγοί μας στα μονοπάτια της αρχαίγονης ιερής σιωπής. «Αμφίδε σε λύση νέουση υποφύτε ανυπτόποδες χαμεεύνε», το τονίζουμε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ιερείς, αυτές οι σεβάσμιες μορφές ήταν αυτοί που έδωσαν και όλο αυτό τον τόνο της ιερότητας σε τούτο τον τόπο. Πρωτόγονοι σελοί που δεν μπλένουν τα πόδια τους. Αυτό μπορεί να μας παραξενεύει, αλλά δεν ήταν καθόλου παράξενο για την εποχή, και το ότι κοιμούνταν στο χώμα, όπως μας λέει ο Όμηρος, ήταν πάλι πολύ καλά εξηγημένο στις συνειδήσεις εκείνων των καιρών, καθώς οι άνθρωποι είχαν μια άμεση και ουσιαστική επαφή με τη φύση. Καμία αίσθηση λερώματος δεν ένιωθαν που ήταν ακουμπισμένοι στο χώμα, όπως εμείς ίσως σήμερα.
Οι δρυΐδες ελί, λοιπόν, κατά τον Όμηρο, οι ελί κατά τον Πίνδαρο, οι σοφοί των δέντρων ή οι σοφοί της Βελανιδιάς, ήταν ιερατικές ασκητικές μορφές, με ιδιαίτερα φυσιολατρικά πιστεύω, ιερατικό ασκητικό γένος, πελασγικό, ιεροφάντες, γυρεοί, προφήτες, υποφήτες όπως τους έλεγαν, που διέμεναν στο ιερό άλσος μαντίο των φυγών, φυγός είναι η Βελανιδιά, και είχαν έναν ενδότερο τρόπο κατανόησης της ζωής σε σχέση με τον κόσμο και με τη ροή, που κυλάει και δίνει πνοή σε ό,τι υπάρχει. Γη της πέτρας και της γης, ιεροφάντες του Διός, συμπορευτές του φωτός, ερμήνευαν τον κώδικα μιας προφητείας που ερχόταν μέσα από τον ήχο. Μύστες του ήχου και αναλυτές του ήχου σε φως, ένιωθαν την ενέργεια που ρέει στον ατέρμονα χρόνο καιρό μέσα στις αρχαίες Δωδωναίας γης στη χωμάτινη φλέβα. Αφού γκράζονταν μέσα από τις μάνας φύσης τον ανασασμό, τη θεία βουλή και χάραζαν πάνω σε μολύβδινα λεπτά ελάσματα τα μαντικά προστάγματα του Θεού. Πιθανόν να ήσαν δάσκαλοι που μεταξύ των άλλων δίδασκαν τη σκληραγωγία και το καταφύσιν ζήν. Γνώριζαν, από ό,τι λένε οι πηγές, μαθηματικά, ιατρική, αστρονομία και τις τέχνες τις οποίες μεταβίβαζαν στους μαθητές τους στις σχολές ηρώων, δηλαδή στους προομηρικούς ήρωες, μειώντας τους στον μέγα προκατακλυσμιαίο πολιτισμό του Διός. Άλλωστε, αυτό το διδακτικό, αν θέλετε, εγχείρημα κάποιων ιεροφαντών, το έχουμε και στις σχολές του Πηλίου με τους κεντάβρους και ιδιαίτερα τον κένταβρο Χείρονα. Οι γυναίκες ιέριες του μαντίου ονομάζονταν Πελίε ή Πελιάδες ή Προφήτιδες και αριθμητικά ήταν τρεις, τουλάχιστον οι αρχαιότερες, η Προμένια, η Τιμαρέτη, η Νικάνδρη, ενώ οι άντρες που ήταν δίπλα τους και τις βοηθούσαν ονομάζονταν Τόμουροι, πιθανότατα από το όρος τόμαρος που είναι πάνω από το μαντίο. Ο ιδρυτικός μύθος του μαντίου προδηλώνει την ανατολική καταγωγή του μοτίβου του ιερού δέντρου. Η Δωδώνη ήταν αδελφοποιημένο μαντίο με το μαντίο της Όασης Σίβα στην Αίγυπτο και θα δούμε γιατί. Κατά μια παράδοση, του αρχαίου Κάδμου τα βήματα τον έφεραν στη μακρινή Δωδώνη, στον Εγχελών τη χώρα, αποζητώντας του Άργυρου τη μαλαματένια όψη, ασήμι, αλλάζοντας το πολύτιμο αλάτι της ερήμου Σίουα με τον υπηρετικό Άργυρο, το υπηρετικό ασήμι. Αυτός και οι απόγονοί του από τη Θήβα, του Νείλου τη χώρα, εκόμισαν τα βαθιά μυστικά του Αιγυπτιακού Ιερατείου με τον δύο ιεριών την προφητική λαλιά. Από τότε τα δύο αυτά μαντία μοιάζουν στο χρησμόν και στον λόγον το άκουσμα. Την παράδοση αυτή επιβεβαίωναν και οι άλλοι Δωδωναίοι του μαντίου, αλλά σχέση του μαντίου με την Αίγυπτο, τουλάχιστον ακόμα, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ανασκαφές. Σχετικά με την ίδρυση του ιερού, ο Ηρόδοτος αναφέρει το σχετικό μύθο που του είπαν οι ιερείς όταν επισκέφτηκε τη Δωδώνη. Πολύ πριν τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, Φοίνικες απήγαγαν από το ιερό των Θηβών της Αιγύπτου δύο ιέριες, τις οποίες μετέφεραν στη Λιβύη. Η μία ίδρυσε το μαντίο του Άμωνα Ρα, του Άμωνα Δία, και η άλλη στη Δωδώνη το μαντίο του Δωδωναίου Δία. Ο Ηρόδοτος παραδίδει ότι οι δύο αυτές ιέριες, ή αλλιώς τα δύο μαύρα περιστέρια, με άλλη εκδοχή ο μύθος, έφυγαν από τις Θήβες για τη Λιβύη και τη Δωδώνη. Αν σκεφτεί κανείς ότι η Πελία είναι το περιστέρι, που όμως κατά τη θεσπρωτική διάλεκτο σημαίνει και γραία, γριά γυναίκα, και ότι Πελιάδες ονομάζονταν οι ιέριες του μαντίου της Δωδώνης, που ήταν τρεις, θα πρέπει να δούμε και το χρυσό δαχτυλίδι των Μυκηνών εδώ σε μία παρένθεση, με τα τρία περιστέρια, αλλά και τα άλλα τρία περιστέρια που έχουμε στο ναό της Κνωσού. Κάνουμε τη σύνδεση για να δούμε πώς αυτά όλα είναι μέσα σε μία κοινή αντίληψη της ιερότητας των συμβόλων. Εύκολα μπορεί κανείς να προχωρήσει σε συσχετισμούς. Σημειωτέων ότι το περιστέρι είναι και το σύμβολο της θεάς γης και της Αφροδίτης αργότερα.
Σχετικά με την ίδρυση του μαντίου, ο Όμηρος αναφέρει ότι ο Ελός, γιος του Θεσσαλού, μυθικός γενάρχης των Σελών αυτός, προσπάθησε να κόψει την ιερή δρύ της Δωδόνης, ως δρυμοτόμος που ήταν, αλλά τον εμπόδισε ένα περιστέρι, μιλώντας του με ανθρώπινη φωνή. Αυτά λέει ο μύθος. Έτσι ο Ελός ή Σελός, ο επίδοξος υλοτόμος, μετασχηματίζεται σε φύλακα του δέντρου και ιδρυτή του μαντίου και γίνεται και ο πρώτος ιερέας του Διός. Η αρχαία πελασγική λατρεία. Όταν διαβάσουμε το περιψυχής του Αριστοτέλη, διαβάζουμε κάπου εκεί ότι τα πάντα πλήρη θεών είναι. Και αυτό βέβαια το νιώθουμε και μέσα μας. Άλλωστε όλες αυτές οι παραδοχές έχουν προκύψει, έχουν γεννηθεί μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και στην ανθρώπινη διάνοια, καθώς ως μέρος της φύσης ο άνθρωπος νιώθει αυτήν ακριβώς την έμπλεη θεότητας δύναμη. Η αναφορά του επιθέτου πελασγικός συνδέεται με την αρχαιότητα της λατρείας, καθώς οι πελασγοί στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων αποτελούσαν τους μυθικούς προγόνους του γένους τους και ο πελασγός ήταν ο θεός που εισήγαγε στους ανθρώπους τον άρτο από τη δρύ. Έδωσε να φάνε για πρώτη φορά σαν αυτό που λέμε σήμερα το ψωμί, τον άρτο τους, τους καρπούς της δρυός. Το πρώτο και παλαιότερο λατρευτικό στρώμα σε τούτο τον τόπο ήταν της γης, όπως ακριβώς στους Δελφούς και στην Ολυμπία. Δεν είναι πρώτη φορά που το ακούμε. Η Αιγαιακή Μεγάλη Θεά, η Μάνα Γη, η Μητέρα Γη, λατρευόταν στη Δωδόνη ήδη από το 3000 π.Χ., λατρεία η οποία εισήχθη στην περιοχή από τα πελασγικά φύλλα. Γι' αυτό και η αρχαιότητα αυτού του φύλου χάνεται μέσα στο χρόνο. Ενώ το δεύτερο και νεότερο στρώμα λατρείας είναι του Διός, ο οποίος λατρεύτηκε εδώ, στη Δωδόνη, από τις αρχές της δεύτερης χιλιετίας έως και τον τέταρτο μεταχριστιανικό αιώνα. Είναι πολλά τα χρόνια της επίμονης λατρείας του Δωδονέου Θεού. Σε ένα δαχτυλίδι μικυναϊκό του 15ου αιώνα π.Χ. βλέπουμε μια παράσταση της Μεγάλης Θεάς ή Μητέρας Γης κάτω από το δέντρο και καταλαβαίνουμε την ίδια αυτή λατρευτική πρακτική να έρχεται δυνατή ζώσα και στα μικυναϊκά χρόνια. Το δέντρο είναι αυτό όσο μπορούμε να το διακρίνουμε από την εικόνα, η θεά που κάθεται κάτω και οι ιερείς της που έρχονται προς αυτήν. Βέβαια το έβριμα είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο, από τα ιδιαίτερα. Η Μεγάλη Θεά λοιπόν, η θεότητα της εφορίας και της γονιμότητας, έλαβε μια λατρεία η οποία είχε ευρύτατη διάδοση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο αρχαίγονος κόσμος το όνομά της τίμησε με δέος το μυστηριακό φαινόμενο της βλάστησης, των μεταβολών στο φυτικό κόσμο, μέσα στον κύκλο των εποχών και βέβαια την αστήρευτη αναπαραγωγική ικανότητα της φύσης. Σε έναν τόπο λοιπόν παρθένο και ένθεο, στο μέγα άλσος των δριών φυγών, της βαθύκυλης, πολύπηγης και πολυίσκιο της Δωδόνης και στις γυρεάς βελανιδιάς στο πολύσιμο ρίζωμα, ρίζωσε η προημότερη λατρεία του Διός και εκεί ο Θεός είχε την επίγεια κατοικία του. Πρώτη φορά φέρεται Θεός να έχει επίγεια κατοικία. Έφερε δε τα επίθετα πελασγικός, άναξ, Δωδονέος, Τμάριος, Νάιος και Φυγονάιος, από το φυγός και νέο που σημαίνει κατοικό. Πρέπει να πούμε ότι ο Δίας της Δωδόνης έχει στις αρχές τουλάχιστον της επικράτησης της λατρείας του και χθόνια ιδιότητα. Κατά τη διάρκεια του τελετουργικού του μαντίου, οι ιέριες έψαλαν αυτό τον ύμνο, τον οποίον διέσωσε ο Παυσανίας. «Ζεφ ίν». Ζεύς εστίν, Ζεύς έσετε, έστε. Ω μεγάλε Ζεύ, γη καρπούς ανοίει, διό κλείζεται ματέρα γέα. Τι λέει, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει ο Ζεύς. Μεγάλε Ζεύ, καρπούς χαρίζει η μάνα γη, τη μάνα γη δοξάστε. Είναι ένας ύμνος που νομίζω ότι μας θυμίζει πολλά και κατοπινά ανάλογα ημνητικά λόγια στη θεότητα.
Η λατρεία της αρχαιότατης Γαίας έσμιξε με τη λατρεία του πελασγικού Διός και δημιούργησε ένα γοητευτικό θεϊκό ζεύγος. Αργότερα, κατά τον 8ο αιώνα π.Χ., καθιερώθηκε στο ιερό και η λατρεία της Διόνης και το θείο ζεύγος ήταν πια ο Νάιος Ζεύς και η μεγάλη θεά που πήρε το όνομα Διόνη. Μεταλλάσσονται απλά τα ονόματα. Είναι σαν αυτό που λέει ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη, πολλά ονόματα για το ίδιο πρόσωπο. Ήταν η μητέρα της Αφροδίτης και του Έρωτα. Του Έρωτα που είναι το αναγκαίο στοιχείο κάθε δημιουργίας. Σύμβολο της Διόνης ήταν το περιστέρι και συχνά η επιφάνεια της θεάς μέσα από αυτό ήταν πολύ πολύ απεικονισμένη σε νομίσματα, σε αναθήματα, σε πάρα πολλά καθημερινού τύπου αντικείμενα που έπρεπε να θυμίζουν το θεϊκό ζευγάρι. Σύμβολο του Δία από την άλλη ήταν ο αετός. Σε αυτό το νόμισμα είναι ένα τετράδραχμο της εποχής του Πύρου, θα δούμε ποια είναι, 3ος αιώνας π.Χ., πολύ κατοπινά, έχουμε το θεϊκό αυτό ζευγάρι, τον Δία και τη Διόνη, με στεφάνια από κλαδιά βελανιδιάς. Είναι δύο πολύ σημαίνουσες μορφές για τον τόπο, το θεϊκό αυτό ζευγάρι. Σε νόμισμα, αυτό που έλεγα πριν, σε άλλο, όχι αυτό που είδαμε, που χρονολογείται στο 300 π.Χ., παριστάνεται η Ιερά Φυγός με τρία περιστέρια, σύμβολο της Θεάς Γης, και βέβαια ήταν και δικό της ιερό σύμβολο το περιστέρι, που πρωτολατρεύτηκε στη Δωδόνη. Η επιφάνεια της Θεάς ή του Θεού με μορφή περιστεριού έρχεται ως τα πολύ κατοπινά χριστιανικά χρόνια και όλοι γνωρίζουμε την περιστερά με την επιφάνεια του Θεού στο σύμβολο αυτό να βρίσκεται πια στα χριστιανικά χρόνια ως το Θείο Πνεύμα. Η Ιερή Φυγός Ιδρύς της Δωδόνης μας παραπέμπει σε μια αρχαιότατη δενδρολατρία. Επί πρώτον φυγός εμαντεύετο, γιατί μέσα από τα φύλλα, το θρόισμά τους, της φυγός αυτής, εμαντεύετο έδιναν τα μαντεύματα οι θεοί. Σε αρχαία κείμενα και μυθολογίες σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ιδρύς, επιβλητική και μακρόβια όπως είναι, είχε ιερές ιδιότητες, συμβολικές αρετές θα έλεγε κανείς, της αντοχής, της εμπιστοσύνης στο Θεό, της μακροβιότητας ή ακόμα και της αθανασίας. Κατέτρεχαν εκεί οι άνθρωποι για να βρουν ίσως ένα καταφύγιο, παρότι τραβάει τους κεραυνούς. Παρ' όλα αυτά ένιωθαν εμπιστοσύνη και ασφάλεια κάτω από το πλατή φύλωμά της. Έλκει λοιπόν τον κεραυνό και γι' αυτό ταυτίστηκε με τον κεραυνοσυνάχτη Δία, τον άρχοντα του κεραυνού και έγινε το ιερό δέντρο του. Γιατί όμως Ιδρύς και όχι κάποιο άλλο δέντρο? Είναι γνωστό ότι οι Ιδρύς, τα ψηλά αυτά δέντρα, τραβούν όπως είπαμε τον κεραυνό και αυτό εκλαμβάνεται ως επιφάνεια του Θεού. Οπότε ο τόπος θεωρείται ενηλίσιος. Τι σημαίνει ενηλίσιος? Είναι οι τόποι, ενηλίσιοι είναι οι τόποι που προσβληθέντες υπό κεραυνού και ούτως αφιερωμένοι στην Αθεών, λένε οι πηγές, έδιδαν ιερότητα σε όλη αυτή την λατρευτική πρακτική. Ήταν λοιπόν ένα ιδιαίτερο σημείο η γυραιά Δρύς της Δωδόνης. Άλλωστε, η Δρύς ήταν και το δέντρο πάνω στο οποίο ο Ζας, ο Δίας, άπλωσε το πέπλο που θα χάριζε στη γυναίκα του, τη χθονή, τη γη, τη μητέρα γη, για τους γάμους τους. Έχουμε τον ιερό γάμο δηλαδή Διός και χθόνας γης, που είπαμε και πριν ήταν το παλιό λατρευτικό στρώμα του τόπου. Το ιερό δέντρο της Γαίας και αργότερα του Δία, η προσίγορος όπως λέγεται, προφητική δηλαδή βελανιδιά, το ομιλούν δέντρο της γης της Ηπείρου, χάραξε βαθιά στη μνήμη του χρόνου τη σεβάσμια ιερότητά της. Σύμφωνα με το μύθο, από την Ιερά Φυγό, που είχε την ικανότητα να προφητεύει το μέλλον, το ομιλούν ξύλο, πήρε η θεά Αθηνά το κομμάτι του ξύλου που έβαλε στην πλώρη της Αργούς κατά την αργοναυτική εκστρατεία. Και έτσι το καράβι του Ιάσονα είχε πάντα ένα φυλαχτό να τον
να το συνοδεύει. Η Βελανιδιά υπήρξε επίσης το ιερό δέντρο των ελληνικών βασιλικών οίκων της Μακεδονίας, ιστορικά και αρχαιολογικά αποδεδειγμένο με το πλήθος των ευρημάτων τα οποία βρέθηκαν στους βασιλικούς μακεδονικούς τάφους, με πρώτο και κύριο το μεγάλο αυτό εύρημα, το στεφάνι, το χρυσό στεφάνι του Φιλίππου του Δευτέρου, με τα τόσο περίτεχνα κοσμημένα και κατασκευασμένα φυλλαράκια της Βελανιδιάς και τους καρπούς να κρέμονται ανάμεσα τα βελανιδάκια, δημιουργώντας ένα αξεπέραστο έργο τέχνης. Οι χρησμοί της Δωδονέας φθεγκωμένης φυγού τα αρχαία θροίσματα, έτσι όπως κανείς μπορεί να φανταστεί τον αέρα να είναι ανάμεσα στα φύλλα και να θροίζουν και να κάνουν αυτήν την αναστάτωση και να δημιουργούν ακούσματα. Αυτά λοιπόν τα αρχαία θροίσματα ήταν αυτά μέσω των οποίων οι θεοί μίλησαν για πρώτη φορά στον άνθρωπο στη σκιά αυτής της Βελανιδιάς. Εκεί ανάμεσα στις γυραιές βελανιδιές, άνθρωποι και θεοί, βαθιά συντροφευμένοι από του ιερού ήχου τη δύναμη, της μάνας γέας φύσης τα μαντεύματα άκουσαν και έστησαν τρίποδα, μέγα, μαντικό, μέσα στου βουνού το κύλωμα, υμνώντας του πρώτου θεού το θέλημα και το μίλημα, ανάμεσα σε ήχων, φωνές, μυριάδες. Αλλά μιλάμε για τον ιερό ήχο και αυτός είναι ο, αν θέλετε, βαθύτερος παράγων που δημιούργησε τη μαντική εδώ ικανότητα των ιερέων στη Δωδόνη. Μιλώντας λοιπόν για τον ιερό ήχο, είναι μία δόνηση, μία συχνότητα, ένα μονοπάτι προς το Θεό και την ανώτερη συνειδητότητα, την αυτεπίγνωση, τη σίγαση του νου για να ανοίξει η θύρα της ψυχής. Άλλωστε, ο ήχος σε όλα τα θεολογικά συστήματα συνοδεύει την ανθρώπινη λατρεία. Ο ήχος όχι μόνο επιτρέπει την κατάδυση σε διαφορετικές διαστάσεις, αλλά είναι επιπλέον και ένα ισχυρό μέσο κάθαρσης των ενεργειών του χώρου, καθώς και επίκλησης θεραπευτικών ενεργειών. Η δυναμική του ήχου βοηθά να υπερβαίνει ο άνθρωπος την αίσθηση του χρόνου και του χώρου και να εισέρχεται σε μία άλλη πραγματικότητα. Η ενέργεια του ήχου υπάρχει παντού γύρω μας. Ο ήχος έχει χρώμα, έχει ζωτική δύναμη και συνέστηση. Με τον ήχο πάλεται η ψυχή στο ρυθμό του φωτός και της ζωής. Έχουμε την καμπάνα, στα ανατολικά θρησκευτικά δεδομένα έχουμε το γκόγκ, το περίφημο αυτό ηχητικό, αν θέλετε, κάλεσμα για ενδοσκόπηση. Τα πάντα έχουν ήχο. Κάθε δέντρο, κάθε σύννεφο, κάθε βουνό έχει το δικό του ήχο, το δικό του κραδασμό. Και εδώ στη Δωδόνη έχουμε τον κεράβνιο ήχο. Ο δρύινος ήχος της Βελανιδιάς, από το θρόισμα των φύλων της, η εσωστροφή, το δύσβατο ανηφόρισμα προς το θείο, το αγνάντεμα και το νιώσιμο του Θεού, η ανάγνωση του χώρου που γίνεται ακρόαση από τους ανθρώπους, το άκουσμα και ο αφουγκρασμός των ψιθυρισμών της γης, της ψυχής και της μνήμης, με το συντρόφεμα της ανάσας και των ήχων της σιωπής, όλα σε τούτο τον δεδονέο τόπο συμβάλλουν να αφουγκράζεσαι τη διαλεκτική της αιώνιας διάρκειας. Έχουμε τα πόδια, τον που, τον το ους, το αυτή και το νου. Τρία μονοσύλλαβα σύμβολα λεκτικά που όμως παραπέμπουν στο ότι ο άνθρωπος, ο πιστός που προσέρχεται, πατά, γιώνεται, ακούει με προσοχή αφού πρώτα σιωπάσει γύρω του η βουή και αρχίζει να σκέπτεται, να ύπταται, να ανεβαίνει σε άλλες διαστάσεις συνειδητότητας. Πώς γινόταν η χρησμοδοσία? Στη δροσιά της Βελανιδιάς, ακούγοντας το θρόισμα λοιπόν των φίλων της ανάμεσα στους αρχαίους ψιθύρους, οι ιερείς σελοί και οι ιέριες πελιάδες έδιναν με 5 συγκεκριμένους τρόπους τους χρησμούς. Πρώτον, από το θρόισμα των φίλων. Δεύτερον, από το πέταγμα των πουλιών ή το κουκούρισμα των περιστεριών, που λέγονταν πελίες. Από την πτήση των πουλιών που φόλιαζαν μέσα σε αυτό. Το κελάρισμα του νερού στην ιερή πηγή.
καθώς και τους ήχους των χάλκινων λεβίτων γύρω από τη Βελανιδιά, αρχικά, όπως ήταν το ιερό, και αργότερα του Δωδωναίου Χαλκίου. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά καθώς θα προχωράμε. Οι θνητοί που πήγαιναν να ζητήσουν χρησμό, οι απλοί άνθρωποι του τόπου, και όχι μόνο του τόπου, αλλά από παντού της Ελλάδος, από όλα τα σημεία, και όχι μόνο, έπρεπε να είχαν νηστέψει 3 μέρες, να είχαν καθαριστεί στην πηγή της Δωδώνης και να είχαν χαράξει την παράκλησή τους, την ερώτησή τους, την αγωνία τους, σε μια πλάκα έλασμα από μόλυβδο. Έργο των ιερέων και των ιεριών ήταν η εξήγηση των προφητικών σημείων της φυγού ή των προφητικών μέσων που είχαν και η σύνταξη των σχετικών απαντήσεων. Οι ερωτήσεις χαράσονταν στη μαλακή επιφάνεια των ελασμάτων, των μολύβδινων ελασμάτων, που είχαν σχήμα ορθογώνιο ή λεπτής ταινίας, και οι απαντήσεις δίνονταν συνήθως προφορικά και σπανιότερα ήταν γραμμένες στην άλλη πλευρά του ελάσματος, συνήθως με ένα ναι ή με ένα όχι. Οι λαλαίουσες βελανιδιές, όπως λέγονται πια κατά τους μύθους, ήταν ίσως μια πραγματικότητα κατά έναν τρόπο, διότι το σφύριγμα του αέρα ανάμεσα στα φυλώματά τους δημιουργούσε τότε μια αίσθηση γλωσσολαλιάς και πιθανότατα οι μύθοι να στηρίχτηκαν επάνω σε τούτο εδώ το μίλημα των φύλων για να πούν ότι μιλούν οι θεοί. Τα χρηστήρια πινάκια, ελάσματα της Δωδώνης, είχαν κάπως αυτή τη μορφή. Έχουμε πάρα πολλά, χιλιάδες από αυτά, και είναι όλα πια σε προθήκες στο Μουσείο των Ιωαννίνων, θα τα δούμε και παρακάτω, αλλά πραγματικά αποτελούν έργα τέχνης, παρότι δεν είναι ιδιαίτερα καλλιτεχνημένα. Δεν έχουν επιτίδευση. Είναι φυσικές, απλές χαράξεις, αλλά με πίστη και με έντονη αγωνία. Ακόμα πιο κοντά, μια εικόνα. Τα ελληνικά γράμματα, η γλώσσα είναι ζωντανή από τότε. Αυτά λοιπόν τα μοναδικά χρηστήρια πινάκια της Δωδώνης αποτελούν ένα μοναδικό αυθεντικό υλικό. Είναι ενεπίγραφα όλα και πιστοποιούν βέβαια και την ιερότητα του χώρου, αλλά και πάνω σε αυτά έχουμε, όπως είπα και πριν, χαραγμένη την πανάρχια η ανθρώπινη αγωνία για το μέλλον. Οι άνθρωποι πάντα ήθελαν να ξέρουν το τι θα τους συμβεί. Θαρείς και κάπου μέσα τους αναγνώριζαν ότι μια χαμένη μνήμη πρέπει να υπήρχε κατά την είσοδό τους στον κόσμο των μορφών, που από δικό τους λάθος χάθηκε και έπρεπε να την ξαναβρούν. Τα χρηστήρια πινάκια της Δωδώνης, έφραυστα, λεπτά, φύλλα μολύβδου, αποτελούν παγκοσμίως ένα σύνολο με σημαντική συμβολή στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, αλλά και της θρησκείας. Αυτά λοιπόν, σήμερα, ευτυχώς, οδεύουν προς την παγκόσμια αθανασία. Πώς? Στον αριθμό περίπου των 4.216 τέτοιων ενεπίγραφων μολύβδινων ελασμάτων που έχουν όλα αυτά βρεθεί μέχρι τώρα, έχουν αποκαλυφθεί από τους ανασκαφές, σε αυτό το σύνολο λοιπόν υπήρξε μία πρόταση να ενταχθεί στην UNESCO και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα Μνήμη του Κόσμου όλη αυτή η ομάδα των ευρημάτων αυτών, που ήταν παράλληλα και αναθηματικά, γιατί καθώς τα αφιέρωναν στους θεούς της Δωδώνης, είχαν και αναθηματικό χαρακτήρα, έχουν λοιπόν προταθεί για να πάρουν αυτήν τη μεγάλη έγκριση ώστε να μπουν στη μνήμη του κόσμου. Εφόσον η Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή του Προγράμματος της UNESCO προκρίνει την εγγραφή των πινακίων της Δωδώνης στον αντίστοιχο κατάλογο, θα πρόκειται για τη δεύτερη ελληνική εγγραφή σε αυτό τον κατάλογο. Γιατί η πρώτη αφορά στον πάπυρο του Δερβενίου, το αρχαιότερο σωζόμενο βιβλίο της Ευρώπης, που χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα, με ένα κείμενο πάνω του γραμμένο που ανάγεται στον 5ο αιώνα. Και αυτό πάλι ήταν από τα μεγάλα ευρήματα του τόπου που μπορεί να προβάλλει τη χώρα και όχι μόνο, αλλά και όλα αυτά που την αφορούν από τότε που εμφανίστηκε στο χάρτη.
μερικές εικόνες από τα χρηστήρια αυτά ελάσματα. Το ένα είναι διπλωμένο, είναι μαλακό και διπλώνει σαν φύλλο. Εδώ είναι μια προθήκη από το Μουσείο των Ιωαννίνων, όπου είναι αυτά εκτεθειμένα και έχουν από κάτω και το τι γράφει κάθε επιγραφή με όλα τα ερωτήματα του τύπου αν θα γεννήσει η γυναίκα μου, αν θα φύγω να μπαρκάρω με το πλοίο, αν το παιδί είναι δικό μου, αγωνία συζύγου για το παιδί του, αν θα παντρευτώ ξανά από μια άλλη κυρία, πιθανότατα χείρα. Είναι τόσα πολλά τα ερωτήματα πραγματικά που σε συγκινεί η φωνή αυτή των ανθρώπων. Αυτό θα πούμε σε αυτή τη διαφάνεια, ότι έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό το σύνολο των ελασμάτων. Γιατί είναι γραμμένη από απλούς ανθρώπους αυτή η φωνή και είναι μια προσωπική φωνή, ένα προσωπικό ερώτημα από εκατοντάδες καθημερινούς ανθρώπους που δεν είχαν τη δυνατότητα έκφρασης με άλλα μέσα. Και μέσα από αυτήν την αδιαμεσολάβητη φωνή γινόμαστε κι εμείς μάρτυρες για τα άγχη τους, τις αγωνίες τους, τις πικρίες τους, τα προβλήματα του τότε αρχαίου ελληνικού κόσμου, που ελάχιστα πολλές φορές διαφέρουν από τα σημερινά. Αν πάμε τώρα στην ενότητα που πρέπει να γνωρίσουμε τα μνημεία αυτού του χώρου, να δούμε την εικόνα του ιερού χώρου της Δωδόνης, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η αρχαιότερη μορφή του ιερού δεν μας είναι γνωστή. Αρχικά ήταν υπαίθριο, από ό,τι ξέρουμε από τις πηγές, με έναν κύκλο γύρω του χάλκινων λεβίτων επάνω σε τρίποδες γύρω από την ιερή Βελανιδιά. Και ο Θεός κατοικούσε ένεε, όπως είπαμε από το νέο, εμπυθμένη φυγού, λέει ο Ησίωδος, στις ρίζες της ιερής Βελανιδιάς. Χθόνιος, όπως είπαμε και πριν. Η χθόνια μορφή του Διός στη Δωδόνη είναι πραγματικότητα. Δεν είναι ο επουράνιος του Ολύμπου, είναι ο χθόνιος στις ρίζες της ιερής Βελανιδιάς. Έως τις αρχές του 4ου αιώνα, που ένας απλός ναός με πρόναο και σικό μικρών διαστάσεων ανεγέρθηκε προς τιμή του Διός, ήταν ένα υπαίθριο ιερό. Ακολούθησαν επεκτάσεις σε αυτό το μικρό ναό, διορθωτικές επεμβάσεις κατά τον 4ο, τον 3ο, το 2ο αιώνα π.Χ. μέχρι που καταστράφηκε όλο το ιερό. Η μεγαλύτερη άνθηση του ιερού σημειώθηκε στον 3ο αιώνα π.Χ., δηλαδή στα χρόνια της βασιλείας του Μολοσσού Πύρου, που ο Πύρος είναι γνωστός, έδωσε στο ιερό, ο βασιλιάς των Μολοσσών βέβαια, ο οποίος έδωσε στο ιερό μνημιακό χαρακτήρα πραγματικά. Τότε κατασκευάστηκαν οι υπόλοιποι ναοί και τα εντυπωσιακά οικοδομήματα, το θέατρο, το βουλευτήριο, το πριτανείο, το στάδιο. Ο Πύρος, μια μορφή του που εν μέρη ταιριάζει με εκείνη του Διός, αν θυμηθείτε την προηγούμενη διαφάνεια, είναι στεφανωμένος και αυτός σαν το Δία με φύλλα Δριός. Είναι ένα τετράδραχμο του 280-278, όπου ο αετός της Υπήρου, όπως λεγόταν ο βασιλιάς των Μολοσσών, ένας άνδρας μεγάλης μόρφωσης και ονομαστής γενναιότητας, αναδείχθηκε από τους μεγαλύτερους στρατιωτικούς της εποχής του, γνωστό ότι ακόμα τόλμησε να επιτεθεί και εναντίον της Ρώμης. Το όνομά του συνδέθηκε με την κατασκευή του ιερού της Δωδόνης και έφερε και νέες λατρείες εδώ, καθότι πολυταξιδεμένος. Ήταν αυτός που έκτισε λοιπόν αυτά τα μεγαλοπρεπή κτίσματα στον σεμνό, ταπεινό και ήρεμο Δωδονέο τόπο, που μέχρι τότε είχε τη γυραιά Βελανιδιά του, τον περίβολο γύρω με τους χάλκινους λέβητες και τίποτα άλλο, και την πίστη. Αυτός, για να δώσει κι άλλο έμφαση στην ιερότητα του τόπου, έκανε όλη αυτή τη μνημιακή εικόνα που θα παρακολουθήσουμε παρακάτω και που βέβαια δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αναπλάσουμε όπως ήταν τότε. Με ένα σχεδίασμα λίγο του χώρου, μια αναπαράσταση, θα μπορούσε να μας δώσει, δεν ξέρω αν φαίνεται και καθαρά, να μας δώσει με αριθμούς λίγο το τι βρίσκεται πού. Εκείνο που κυριαρχεί είναι το νούμερο ένα, που είναι βέβαια ο ναός του Δία και της Διόνης. Το Δίο είναι αυτός που λέμε της Διόνης, αλλά είναι κατοπινότερος του αρχικού. Στην αρχή είχαν ενσωματωθεί
τα δύο αυτά ναϊκά οικοδομήματα, απλά εν αρχή, αλλά μετά πλήθυναν οι επεμβάσεις και οι προσθήκες. Το νούμερο 3 είναι το βουλευτήριο της Δοδόνης, θα δούμε και πιο αναλυτικά πιο μετά. Το 4 είναι το Πριτανείο, το 5 είναι το θέατρο, ένα μνημειώδες κτίσμα από τα πιο όμορφα της ελληνικής περιοχής. Το 6 είναι το στάδιο, όπου εδώ γίνονταν τα Νάια, οι αγώνες προς τιμήν του Δία. Και το 7, που είναι ο περίβολος, ο γύρω-γύρω περίβολος. Και το 8, όπου ήταν η τυχισμένη Ακρόπολης, ενός κανονικού ιερού, όπως ξέρουμε, από όλες τις μορφές. Και εδώ ένα άλλο σχεδίασμα, αναλυτικά και εδώ θα τα δει κανείς, αν μπορέσει να βρει το χρόνο να εντοπίσει το καθένα ξεχωριστά. Δεν είναι πολλά, είναι όπως είπαμε και πριν το βουλευτήριο, το Πριτανείο, το θέατρο, η Ακρόπολη. Εδώ λιγάκι αυξάνουν τα κτίσματα, γιατί έχουμε κατέβει στο χρόνο και έχουν προσθεθεί με τον Πύρο κι άλλα, όπως είναι ο ναός της Θέμιδας, ο ναός της Αφροδίτης, ο ναός του Ηρακλέους. Έχουμε δηλαδή προσθήκες οι οποίες όμως συνδέονται με τον Δία με κάποιον τρόπο. Και ο Ηρακλής και η Αφροδίτη και η Θέμιδα, η οποία θα δούμε και στο δικό της το κτίσμα πώς συνδέεται με το Δία. Θέας άξια, λέει ο Παυσανίας, ήταν στην εποχή του όλα αυτά τα μνημεία και ο ναός του Δία με την Ιερή Βελανιδιά να δεσπόζει στο μέσον του χώρου. Υπήρχαν, όπως είπαμε, και οι άλλοι ναοί και βέβαια υπάρχουν και πολλά ιερά που ακόμα δεν έχουν ανασκαφεί. Έτσι όπως τη βλέπουμε σε μια πολύ, πολύ σχηματικά αποτυπωμένη εικόνα την περιοχή του Δωδωναίου Ιερού, θα ακούσουμε τα λόγια του Φιλόστρατου που λέει «Το Ιερό έχει απεικονιστεί σαν να αντυχεί με θεϊκές φωνές και η χάλκινη ηχό από τους τρίποδες να αντυχεί όλη μέρα και να μη σιωπά μέχρι κάποιος να την αγγίξει». Ήταν όταν βρισκόταν τότε κανείς στον ιερό αυτό χώρο, σαν να είχε συνέχεια στα αυτιά του ένα μόνιμο ήχο. Μια ηχό που ερχόταν θαρρής από παντού γύρω του. Γι' αυτό και μιλήσαμε για τον ιερό ήχο. Εισερχόταν δηλαδή σε μια ηχητική κατάσταση. Και αυτή βοηθούσε στο να προσαρμοστεί και να ανέβει σε εκείνες τις άλλες σφαίρες που λέγαμε πριν της συνειδητότητας. Ένα από τα κτίσματα λοιπόν και το πιο κεντρικό και δεσπόζον ήταν η Ιερά Οικία. Τον 4ο π.Χ. αιώνα χτίστηκε αυτός ο μικρός ναός, επειδή εκεί κατοικούσε ο Δίας και το σύνολο έμοιαζε με σπίτι, σαν να ήταν το σπίτι του, γι' αυτό και ονομάστηκε η Ιερά Οικία. Έφερε 3 ιωνικές στοές και βέβαια όποιες από αναπαραστάσεις και αποτυπώσεις γίνονται καθαρά με τη φαντασία των ανθρώπων που μελέτησαν και ανέσκαψαν το χώρο από τόσο παλιά. Μία ακόμα αναπαράσταση, πώς περίπου θα ήταν οι στοές, γύρω-γύρω από την Ιερά Οικία, αυτά πάλι είναι των στοών αυτοί οι οικίονες. Εδώ το τρίπτυχο που μπορεί κανείς να φέρει σαν τίτλο σε αυτή την εικόνα είναι Ιωνός, Ερμηνεία και Πρόβλεψη. Η Ιερά Οικία, όπως σήμερα τη βλέπει ο επισκέπτης, πολύ πια λίγα πράγματα μπορούμε να δούμε, αλλά με τη φαντασία μας, όπως είπαμε, αναπλάθουμε το πώς μπορεί να ήταν και πάλι από ψηλά, με την Ιερά Βελανιδιά, όχι εκείνη, αλλά κατοπινά φυτεμένη για να δίνει το πόσιμο του χώρου. Όταν δε την άνοιξη αυτά τα δεντράκια γύρω-γύρω ανθούν, είναι πραγματικά μια πανδεσία χρωμάτων και ειδικά στην εποχή της άνοιξης, με τα ροζουλιά τους χρώματα σε φέρνουν πραγματικά σε μια άλλη διάσταση ηρεμίας και εμβάθυνσης. Από εδώ πάλι μια εικόνα από ψηλά. Σημαντική θέση λοιπόν στο ιερό αυτό κατήχε και η λατρεία της θεάς Διόνης, που είπαμε ότι σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν η μετέπειτα εξέλιξη της μεγάλης μητέρας και ήταν και η μητέρα της Αφροδίτης. Μαζί με τη θεά Θέμιδα ονομάζονταν Νάοι θεοί, Σύνοικοι και Σύνεοι πάρευροι του Διός. Ήταν η δική του κοντινή θεή.
η πιο στενή τριάδα αυτή. Ο αρχαιότερος λαός της Θέμιδα, της Διόνυς, αφιερώθηκε λοιπόν σε αυτήν και ήταν κοντά στην Ιερά Οικία, προς τα βόρεια, στο κεντρικό τμήμα του Ιερού. Αυτός είναι ο ναός της Θέμιδας, ό,τι έχει απομείνει από αυτόν, και βλέπετε πόσο μικρά, δίχωρα τα περισσότερα κτίσματα, παρότι θεωρήθηκε μνημιακή η κατασκευαστική προσπάθεια του πύρου, ωστόσο παρέμειναν ταπεινά, μνημειώδη μεν για την εποχή, αλλά ταπεινά στην έκφρασή τους. Και αυτός ο ναός της Θέμιδας αυτό ακριβώς υποδηλεί. Ο ναός του Ηρακλέους, πολύ περισσότερο κατεστραμμένος από το χρόνο και από τους ανθρώπους, είναι μεγαλύτερος κατά κάτι από το ναό του Δία, την Ιερά Οικία, αλλά είναι και ο μοναδικός γνωστός δωρικός ναός σε αυτήν εδώ την περιοχή. Ο ναός της Αφροδίτης, που ήταν κόρη του Δία και της Διόνυς. Εδώ έχουμε το Πριτανείο, το οποίο είναι από τα σημαντικότερα οικοδομήματα του ιερού. Είναι διοικητικού χαρακτήρα καθαρά. Πρόκειται για ένα σχεδόν τετράγωνο οικοδόμημα με περιστήλιο. Διαθέτει μνημιακή μορφή και αυτό και εντάσσεται και αυτό στο πρόγραμμα του πύρου. Χρησίμευε σαν κατάλημα των ιερέων του Διός ή των ηγεμόνων του κοινού των Μολωσών. Αυτό είναι το βουλευτήριο. Βλέπετε, πράγματι οι διαστάσεις του θεωρούνται μνημιακές. Έχει και αυτό διοικητικό και πολιτικό χαρακτήρα. Συγκεντρώνονταν εδώ οι βουλευτές για να συσκεφθούν για τα πολιτικά πράγματα του κοινού των Μολωσών. Μια αναπαράσταση μας δίνει περίπου πώς θα ήταν το βουλευτήριο. Είναι αυτό εδώ. Και εδώ πάλι βλέπουμε, αυτό εδώ είναι το βουλευτήριο σε τρεις φάσεις με την κοινοστοιχία της στοά αυτή στο τελευταίο κομμάτι. Είναι αναπαραστάσεις που έχουν να κάνουν με την, αν θέλετε, μελέτη του χώρου και το πώς περίπου φαίνεται από τα κρυπιδώματα, τις θεμελιώσεις των ευρημάτων να έχουν τις διαστάσεις αυτές. Εδώ είναι το στάδιο, θα μου πείτε πού το βλέπουμε το στάδιο, είναι αυτό εδώ που τώρα είναι δρόμος, περπατάνε οι επισκέπτες, είναι μπροστά σχεδόν από το θέατρο. Εδώ ήταν η παραστάδα που ήταν η είσοδός του, κατεστραμμένο, πολύ ταλαιπωρημένο από τους τόσους που πέρασαν από εδώ και όχι βέβαια με καλές προθέσεις όλοι, αλλά είναι ευκρινές, μπορεί κανείς να το καταλάβει. Το αρχαίο στάδιο της Δωδόνης βρίσκεται λοιπόν δίπλα στο θέατρο, κατασκευάζεται μετά την πρώτη καταστροφή του ιερού από τους Αιτωλούς το 219 π.Χ. και συνδέεται άμεσα με τη δεύτερη οικοδομική φάση του θεάτρου. Εδώ λάμβαναν χώρα τα Νάια, όπως είπαμε, αθλητικοί αγώνες για το Δία, που στις αρχές του 2ου αιώνα καθιερώθηκαν ως στεφανίτες αγώνες. Και καταλαβαίνουμε τι είναι οι στεφανίτες. Το έπαθλο ήταν ένα στεφάνι ιδρυός, καθώς ιδρύς είναι το ιερό δέντρο της περιοχής. Πρόκειται για ένα από τα λίγα αρχαία στάδια που έφεραν λίθινα καθίσματα, γιατί στα περισσότερα ήταν ξύλινα και βέβαια δεν έχουν σωθεί. Μια εικόνα και πάλι, εδώ φαίνεται και ένα πολύ απαλό σκιαγράφημα, μια κάτωψη περίπου του χώρου, με τα ιερά γύρω τις μαύρες αυτές κουκίδες. Για να πάμε στο θέατρο, που είναι ένας κόχυλας ακουμπισμένος στη γυραιά πέτρα της Ηπείρου, ένας κόχυλας ακουστικής και αυτός όπως της Επιδαύρου, δεν θεωρήθηκε τόσο όσο της Επιδαύρου θαύμα της ακουστικής, αλλά πιστεύουμε με εκείνα τα άλλα μάτια της εσωτερικής ματιάς ότι και τούτο το θέατρο είχε με βάση τον ιερό ήχο τη δική του συμβολή στα ακούσματα τα ιερά που ήθελαν οι άνθρωποι να πάρουν από το Θεό. Άλλη μια εικόνα με τα υπέροχα χρώματα της φορτωμένης από σύννεφα πάντα περιοχής. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα πια το ιεροσυρά της Ολίτσικας με τον Ντόμαρο, την ψηλότερη κορφή και όλη η κοιλάδα, η παιδιαδούλα αυτή ανάμεσα στους μεγάλους βιγλάτορες των βουνών να φωτίζει και να ανθίζει για χάρη της πίστης των ανθρώπων.
Αυτή είναι μια εικόνα που δείχνει το θέατρο με τα δόλια του κατεστραμμένα, μισοθαμένο, σε ερυπιώδη κατάσταση. Έπρεπε να περιμένει μέχρι το 1875, οπότε ο Ηπειρώτης πολιτικός και αρχαιόφιλος Καραπάνος επιβεβαίωσε την ταύτιση του ιερού και ανέσκαψε για πρώτη φορά στο μνημείο. Ο ίδιος διατύπωσε και την πρώτη μετρική υπόθεση για τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του θεάτρου και την αρχιτεκτονική του. Από αυτόν εδώ το λιθοσωρό, όπως κανείς μπορεί να δει στην εικόνα, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα θα μπορούσε κανείς να ξαναφτιάξει το αρχαίο θέατρο. Ωστόσο, η αγάπη, η πίστη σε αυτήν εδώ την, αν θέλετε, να μην την πούμε δουλειά των αρχαιολόγων, αλλά μία λειτουργία υπέρ του χρόνου, υπέρ του ανθρώπινου χρόνου και των έργων των χεριών του, τα κατάφερε και έδωσε αυτό το ωραίο κτίσμα που εμείς σήμερα απολαμβάνουμε και συνεχίζουν να γίνονται εδώ πράγματα και εκδηλώσεις, ευτυχώς. Το θέατρο ήταν αυτό από τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα σωζόμενα της αρχαίας Ελλάδος, με χωρητικότητα περίπου στους 17.000 θεατές. Αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα του Ιερού της Δωδόνης, ήταν το εμφανέστερο μνημείο όταν κανείς έμπαινε στο χώρο με τις καμπύλες επιφάνειές του, τους επιβλητικούς αναλυματικούς του τείχους. Είναι και αυτό κομμάτι του μνημιακού προγράμματος του Πύρου και του έδωσε βέβαια τη μεγάλη αυτή έγκλη όλου του ιερού, γιατί εδώ γίνονταν παραστάσεις μετά πια στα χρόνια των κλασικών και ακούστηκαν όλα εκείνα τα υπέροχα λόγια των τριών τραγικών μας. Μία εικόνα από μία παράσταση, φωτογραφία του 1963, περίπου 60 χρόνια τώρα, το αρχαίο θέατρο της Δωδόνης με φόντο την ιερά κατοικία πίσω, εκεί στη Βελανιδιά, και το άνοιγμα της κοιλάδας παραπίσω, είναι από μία παράσταση της Ανδρομάχης. Και βλέπουμε ότι πριν από τόσα χρόνια βέβαια, οι άνθρωποι χωρίς επιτίδευση, με πολύ απλά και ταπεινά υλικά, αναπαρήγαγαν το έργο, την υπόθεση του έργου μέσα στο τοπίο, και εκείνο που επεδίωκαν ήταν να προβληθεί το τοπίο και όχι το σκηνικό. Τα συμβολικά τοπόσημα της Δωδόνης, που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε στη μνήμη μας φεύγοντας ως επισκέπτες από αυτό, θα ήταν ο Δίας, ο Θεός του Κεραυνού. Απεικονίσεις του έχουμε σε τέτοιες εκφράσεις πάνω στο υλικό, άγαλμα, χάλκινο, μικρού μεγέθους άγαλμα, ο κεραυνός που είναι μια σχηματική αναπαράσταση και αυτό εδώ, καθιστός ο Δίας με τον αετό στα πόδια και τον κεραυνό στα χέρια, είναι αυτό που προσπαθεί να μας αναπλάσει την εικόνα του Θεού. Πάλι το χάλκινο αυτό, το δωδονέο έβριμα αυτό με τον κεραυνό στα χέρια και εδώ από μια επρόστια όψη. Εδώ έχουμε τον αετό του Διός. Ο αετός του ήταν ο δικός του ο σύντροφος στα πετάγματά του από τη θεϊκή του μορφή. Ο αετός λοιπόν σύμβολο του και φορέας του θεϊκού όπλου του κεραυνού. Αναφέρει ο Όμηρος τον αετό ως το προσφυλέστερο πτηνό του. Λέει, ώστε σύ αυτό φίλτατος ιονών. Στην Ιλιάδα το αναφέρει στο ωμέγα. Αυτό λοιπόν το πτηνό, ο αετός, είναι ένα από τα ευρήματα του χώρου, από τις ανασκαφές, χάλκινος, κάθεται πάνω σε ένα σκύπτρο, από το οποίο σκύπτρο σώζεται μόνο το πάνω μέρος, ένα σχήμα σε άνθος λωτού, που φαίνονται τα φύλλα του λωτού ανοιγμένα. Έχει στραμμένο το κεφάλι του ελαφρά προς τον Θεό, τον Δία, γιατί φαίνεται αυτό το κρατούσε ο Δίας. Το ύψος του δεν είναι μεγάλο, 10 εκατοστά, και σήμερα αυτό το σύμβολο αποτελεί το έμβλημα του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Είναι πραγματικά εξαιρετικό. Ένα τετράδραχμο της Ηπείρου από τον 2ο ή 1ο π.Χ. αιώνα μας δείχνει το Δία στεφανωμένο με φύλλα βελανιδιάς, από τη μία όψη του με τη Διόνυο, όπως είδαμε και πριν, άλλο είναι αυτό, δεν είναι το ίδιο, και από την άλλη πλευρά, στον οπισθότυπο, έχουμε το διακοσμητικό στοιχείο με το απειρωτάν,
είναι η έκφραση που αφορά στο κοινό των υπηρωτών και τα φύλλα της Βελανιδιάς γύρω-γύρω να το περικλείουν και έναν τάβρο στη μέση που είναι, αν θέλετε, η έκφραση της μεταμόρφωσης του Δία πολλές φορές σε τάβρο. Άλλωστε έτσι προσέγγισε την Ευρώπη και την έκανε γυναίκα του και από εκεί πια ξεκίνησαν όλα για το θέμα Ευρώπη στους μύθους και στην ιστορία. Το Δωδωναίο Χαλκείο είναι κάτι ακόμα που πρέπει να θυμάται κανείς από τον χώρο ετούτο. Το «The Gong at Dodona», όπως θα έλεγαν στις βιβλιογραφίες. Η φράση «Δωδωναίο Χαλκείο» που λεγόταν «επί των ακαταπαύστος και πολλά λαλούντων» είναι μια πραγματικότητα η οποία τι ήταν. Ήταν ένα χάλκινο αντικείμενο, σαν λέβητα, σαν κόδωνας. Φανταστείτε μια χάλκινη καμπάνα, να το πούμε έτσι για την εποχή, με χέρια, όπου ένα από αυτά τα χέρια, θα το πούμε έτσι, ή κάποιο σφυρί που ήταν ακουμπισμένο πάνω σε αυτά τα χέρια, τα χερούλια, έφερε αυτή την εικόνα. Και ήταν το τελετουργικό σφυρί που έκρουε το Δωδωναίο Χαλκείο. Ένα μοναδικό και σπάνιο έβριμα που σήμερα βέβαια υπάρχει στο Λούβρο και όχι στην περιοχή. Στο Μουσείο των Ιωαννίνων. Επάνω του κάθονται περιστέρια. Και αυτό πάλι δηλώνει τη μεγάλη έτσι, ιερότητα του χώρου με τα περιστέρια και την ιερότητα του περιστεριού. Ο άνεμος, να εξηγήσουμε λίγο πώς γινόταν το Χαλκείο, ο άνεμος που κατέβαινε από τα βουνά στο οροπέδιο έκανε τη φύση να αναταράσσεται. Τα φύλλα της Βελανιδιάς θρόιζαν και κατά το πρόσταγμα οι μεγάλοι χάλκινοι λέβητες, από τον άνεμο εννοώ το πρόσταγμα, που στέκονταν επάνω σε τρίποδες, αντιχούσαν το σφύριγμα του ανέμου. Τότε το Δωδωναίον Χαλκείον μιλούσε, συσσαγωγικά, με λόγια που μόνο όμως οι ιερείς γνώριζαν, δίνοντας κρυπτικούς χρησμούς στους απλούς ανθρώπους που έφταναν στο μαντίο φέρνοντας τις προσφορές τους. Ελάχιστα και μικρά κομμάτια από αυτούς τους χάλκινους λέβητες έχουν σωθεί ως σήμερα, κυρίως κάποια διακοσμητικά τους στοιχεία που φυσικά δεν βρίσκονται πια στο ιερό. Αυτοί οι λέβητες εφάπτονταν ο ένας με τον άλλον και όταν κάποιος έκρουε τον έναν στην αρχή, ο ήχος διέτρεχε όλους και δεν σταματούσε αν κάποιος δεν άγγιζε έναν από αυτούς. Από τον ήχο αυτών οι ιερείς ερμήνευαν τη βούληση του Θεού. Και έτσι έμεινε η έκφραση ότι σαν το Δωδωναίον Χαλκείον, ότι μπορεί κανείς να παρομοιαστεί με τέτοιο όταν φλιαρεί συνέχεια, όταν δεν σταματά να μιλά. Ο Πέλεκης της Δωδώνης ήταν και αυτό ένα από τα χαρακτηριστικά ευρήματα στην περιοχή. Ένας χάλκινος αμφίστομος είναι αυτός, εν επίγραφος. Και πρέπει να πούμε ότι οι χάλκινοι Πέλεκοι σε εκείνη την εποχή είχαν και μια χρηστική χρησιμότητα, μια χρηστική ιδιότητα να είναι τα βαριά υλοτομικά εργαλεία για να κόβουν τα ξύλα, να τα διαμορφώνουν και για τις πρακτικές ανάγκες τους, αλλά και για αναθήματα στο Θεό. Ένας τρίποδας, τρυποδικός λέβητας, αυτοί είναι οι λέβητες που περιστήχιζαν το υπαίθριο μαντίο στην αρχή, με τα χερούλια τους, εδώ υπήρχαν διακοσμητικά στοιχεία στις περισσότερες φορές, ένθετα, τα οποία έχουν χαθεί, ένας χάλκινος υπέας με το άλογό του, έργο του 570-550 π.Χ. Βλέπουμε την απλότητα αλλά και την ανάγκη να δοθεί η ουσία, η έννοια και όχι η διακόσμηση στα ευρήματα. Ένα ειδόλιο πλήτη από το 530, αυτό είναι μάλλον κομμάτι διακόσμησης από χάλκινο λέβητα, στη μορφή του γενιοφόρου Διός, έτσι με αυτή την κατατομή του προσώπου. Και να πούμε πια, φεύγοντας από τα χαρακτηριστικά σύμβολα, ότι με το πέρασμα του χρόνου το ιερό απέκτησε πανελλήνιο χαρακτήρα. Η Δωδώνη ήταν, όπως είπαμε, το θρησκευτικό, το πολιτικό, το διοικητικό κέντρο των υπηρωτών. Στα ιστορικά τα χρόνια, δηλαδή 5ο αιώνα, όπου έχουμε πια, μπαίνουμε στην κλασική εποχή, ο Θαρύπας, ένας άλλος βασιλιάς των Μολοσσών, συνενώνει τα υπηρωτικά φύλλα σε ομοσπονδία, με έδρα το ιερό του Δία, τη Δωδώνη, με το όνομα Απηρωτάν. Το Απηρωτάν, ας το θελήσουμε να το δούμε με το Ήπειρωτάν αντί για αλφα ήτα κατά το δωρικό. Δωρικοαιωλικό είναι το μόρφωμα της γλώσσας αυτής που έχουμε σε αυτό το χώρο. Πάλι ένα νόμισμα με την έκφραση
ένα περιστέρι εδώ, ένα σταύρος εδώ, χαρακτηριστικά. Μετά το θάνατο του Πύρου και το γκρέμισμα του ιερού από τους Αιτωλούς το 219 από το βασιλιά του τον Δωρήμαχο, επανοικοδομείται και λειτουργεί μέχρι τη Ρωμαϊκή Επέμβαση πια και η καταστροφή του το 167. Τότε, κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, φεφ για την ιερότητα του χώρου, το ιερό λειτουργήσε με έναν άλλο χαρακτήρα. Δηλαδή ποιον. Στα χρόνια του Αυγούστου, η ορχήστρα του θεάτρου μετατράπηκε σε αρένα για θηριομαχίες και μονομαχίες, δυστυχώς κατά τη ρωμαϊκή συνήθεια. Νέες καταστροφές προκλήθηκαν κατά το 88 π.Χ. από το Μυθριδάτη τον Ευπάτορα, του Πόντου τον λεγόμενο και τους Θράκες πολεμιστές του. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι σε πείσμα εκείνων των εχθροπραξιών, ο Παυσανίας όταν πήγε στο ιερό, το επισκέφτηκε δηλαδή τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, βρήκε να υπάρχει ακόμα ιερά φυγός. Και αυτό είναι κάτι πολύ συγκινητικό και μας το μεταφέρει ο Παυσανίας και αυτό του το χρωστάμε. Το οριστικό πλήγμα θα δοθεί στο χώρο το 392 μετά Χριστόν αιώνα, όπου έχουμε τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Θεοδόσιο, ο οποίος έδωσε τη μεγάλη εντολή, μεγάλη για την άποψή του, το εσέδαφος φέριν, όλα τα ειδωλολατρικά για την άποψή του μνημεία να καταστραφούν, η μαντική φυγός και η χρησμοδότρα του Ναΐου Δία θα σοπάσει για πάντα. Θα ξεριζωθεί το ιερό δέντρο και η τελευταία ακόμα ρίζα της. Η Δωδόνη θα γίνει επισκοπική έδρα και πάνω στα ερείπια των αρχαίων ιερών θα χτιστεί χριστιανική βασιλική. Έκτοτε η Δωδόνη θα περάσει στη Λήθη για αιώνες και οι χήμαροι του Τόμαρου θα σκεπάσουν και τα τελευταία ερείπια της, ώστε ο ιερός ήχος της σιωπής να πέσει σαν πέπλος επάνω στα χώματά της. Ένας έρημος τόπος λοιπόν και πάλι στη σιωπή θα δοθεί στο χρόνο η Δωδόνη, έτσι όπως την είδαμε στην αρχή ξεκινώντας και την αποκαλύψαμε μιλώντας, για να πούμε ότι πολύ αργότερα, με πολλούς αιώνες αργότερα, στο 1809 φανταστείτε, 18ος, 19ος αιώνας, θα έρθει και πάλι στην μνήμη των ανθρώπων και θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των πρώτων περιηγητών. Τα ονόματά τους τώρα δεν έχουν σημασία, για να μην σας κουράζω. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι να πούμε ότι υπάρχει ένα χρονολόγιο των ανασκαφών, με πρώτη και κύρια χρονολογία το 1875 που πρωτογίνεται το πρώτο χτύπημα της καπάνης, για να φτάσουμε πια μέχρι σήμερα, από το 1966 μέχρι σήμερα, όπου το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων διενεργεί όλες τις έρευνες και τις δημοσιεύσεις. Η Δωδόνη αξίζει ακόμα και την αιώνια τιμή και τη δόξα, γιατί σε αυτήν μεγάλωσε, ανδρώθηκε η ελληνική φυλή. Εδώ έζησαν οι πανάρχαιοι Έλληνες Ελλοί που έδωσαν το όνομά τους σε αυτή τη χώρα και στους κατοίκους της και όπως λέει ο Αριστοτέλης, η αρχαία Ελλάς είναι η χώρα γύρω από τη Δωδόνη. Το ταξίδεμα αυτό στη Σεπτή Μαντική Δωδόνη είχε σαν συνοδοιπόρους τις αρχαίες πηγές, δηλαδή τον Πίνδαρο, τον Εσχύλο με τον Προμηθέα του, την Ομήρου Ηλιάδα και Οδύσσια, τον Ηρόδοτο, τον Παυσανία, τον Στράβωνα και όχι μόνο. Αυτές είναι απλά οι πιο αρχαίες και οι πιο σεβαστές, γι' αυτό και αναφέρονται και πολλά ακόμα από τους καθηγητές ανασκαφής του χώρου που έδωσαν τρομερά μεγάλη προσφορά σε αυτό το χώρο. Μία εικόνα από τα φύλλα της Ιερής Βελανιδιάς με ένα μεγάλο ευχαριστώ για το χρόνο, το ενδιαφέρον, την αγάπη σας και για το μοίρασμα που πάντα μου προσφέρετε ακούγοντας αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ.